Είναι ο κύριος Αλέξης Κούγιας μαζί μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, τι καλησπέρα. Μόνο στην Ελλάδα λέμε καλησπέρα 12 η ώρα. Γιατί, τι να πω, καλημέρα. Καλημέρα είναι. Καλημέρα είναι, όντως. Εσείς όμως ξυπνάτε νωρίς. Εσείς ξυπνάτε νωρίς. Ναι. Εγώ ξυπνάω τις 5.30. Καλημέρα είναι όσο έχει πώς. 5.30, ε. 5.30. Τι κάνετε, κύριε Κούγια, είστε καλά? Πολύ καιρό που σ' ακούω, κύριε Ζαγόρα. Κι εγώ, πολύ καιρό έχουμε να τα πούμε. Θέλω, σας ενοχλώ σήμερα, γιατί ξέρω ότι γίνεται χαμός με τις δουλειές σας, με το αντικείμενό σας κτλ. Σας ενοχλώ σήμερα, γιατί θέλω ένα σχόλιο για όλα αυτά που γίνονται, επειδή τελείωσε και η σεζόν, έγινε και ο τελικός. Έχουμε θέματα, ένα βουνό θέματα με την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Θέλω ένα σχόλιο από εσάς για όλα αυτά που συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες. Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία είναι ανάλογη ποιότητας των προσώπων που έχουν την ιδιότητα του Προέδρου της Ενώσης και τους οποίους εξέλεξε με παράνομες πράξεις ο άμεσος συνεργάτης του Μελισανίδη, ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Ένας κοινός κακοποιός, ο άμεσος συνεργάτης του Τσακογιάννη στην Αθήνα, στην Ηλιούπολη και την είχε, και ο οποίος σε κάθε εκλογή ενώσεως, συνοδεία μπράβων, επηρέαζε το αποτέλεσμα. Εξέλεξε μπάρμαν, εξέλεξε ιδιοκτήτες καφετεριών, εξέλεξε ανθρώπους οι οποίοι όχι μόνο δεν έχουν σχέση με το ποδόσφαιρο, αλλά δεν γνωρίζουν καν τι είναι μια ποδοσφαιρική εκδήλωση. Απάβγασμα όλων αυτών ήταν αυτοί όλοι να επιλέξουν για τη διοίκηση Ομοσπονδίας έναν εκτελεστικό διευθυντή, ο οποίος δεν έχει πατήσει σε ποδοσφαιρικό γήπεδο ποτέ. Ήταν το χέρι του Κυριακού στο Στίβο και στο Πανελλήνιο, και μετά ήταν εκπρόσωπος τύπου του Κοντονή, τον κύριο Φιλιππούση, και τώρα ετοιμάζονται να κάνουν και πρόεδρο στην Ομοσπονδία τον υπάλληλο της οικογένειας Γιαννακόπουλου επί 20 χρόνια στον μπάσκετ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ποια ομοσπονδία υπάρχει. Τον κύριο Μπαλτάκο, λέτε. Τον κύριο Μπαλτάκο. Έτσι ακριβώς. Μα δεν έχει άλλον υποψήφιο. Που έφερε στη δύσκολη θέση με αφορμή το σκάνδαλο της αδειοδοτήσεως 11 ομάδων που είχαν υποβαστεί ακόμη και στα εισαγγελικά σωματεία, και για το οποίο το διοικητικό δικαστήριο τους κατεξευτέλησε. Έφεραν σε δύσκολη θέση τον Μάκη τον Καγκάτση, που δεν είναι, ας το πούμε, τόσο κόντρα όπως είμαι εγώ με την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, να πει ότι ντρέπομαι που είμαι μέλος της εκτελεστικής επιτροπής. Για αυτήν την ΕΠΟ. Γι' αυτό και θα αλλάξουν τώρα με την επόμενη διοίκηση, να το πω, με τον επόμενο πρόεδρο. Ο σκοπός είναι να αλλάξουν όχι, όλα. Όχι, δεν έχουμε εκλογή μόνο πρόεδρου. Ναι, γι' αυτό. Ναι, τον πρόεδρο. Δεν έχουμε εκλογή ΔΣ. Αυτοί που εξελέγησαν τότε που εξελέγησαν έχουν θητεία. Αυτοί έχουν τουλάχιστον άλλα δύο χρόνια θητεία. Αυτή τη στιγμή θα εκλεγεί πρόεδρος μετά την παρέτηση στον Δωρή Ζαγοράκη. Ναι. Φανταστείτε λοιπόν στη θέση του Δωρή Ζαγοράκη θα βάλουν τον Μπαλτάκο. Καταλαβαίνετε. Γιατί το λέτε έτσι? Το λέω γιατί. Η θέση του Δωρή Ζαγοράκη, που ήταν ένα παιδί χρόνια ολόκληρα στο ποδόσφαιρο, από την Καβάλα, στο Μπάουκ, στη Λέστερ, από τη Λέστερ στην εθνική ομάδα, από την κατάκτηση του κυπέλλου Ευρώπης, ευρωβουλευτού, προέδρου ΠΑΕ πολύ μεγάλης, θα βάλουν τον Μπαλτάκο. Τον είχε για τα θελήματα η οικογένεια Ιακοπούλου. Και τον είχε για τα θελήματα και η οικογένεια Αγγελοπούλου ήταν ακόμα ένα νομικό σύμβουλο. Και γιατί, βέβαια, αυτό που μου έρχεται στο μυαλό εύκολα μετά από αυτό που είπατε είναι οι τρεις που καταγγείλατε, γιατί δεν έχουν κηρυχθεί εκ τότε ακόμα? Γιατί πρώτον η διαδικασία καθυστέρησε ένα χρόνο. Ναι. Η καταγγελία έγινε πέρσι, αν θυμάστε, όταν έγινε το σκάνδαλο αυτό τον Ιούλιο-Σεπτέμβριο, Αύγουστο-Σεπτέμβριο. Οι τρεις αυτοί ήδη νομικά είναι έκτοτοι, γιατί έχει υπάρξει μια απόφαση του Διευθυντικού Δικαστηρίου Περιπαγίτες με πρόεδρο τον Αβιέρη, τον αντιπρόεδρο Περιπάγου, τον πρώτο αντιπρόεδρο Περιπάγου, που δικαίωσε τις απόψεις μου και ουσιαστικά ακύρωσε ένα αντίστοιχο με τον Άρη σκάνδαλο, όταν αδειοδότησαν 11 ομάδες μεταξύ των οποίων και τον Απόλλωνα Καλαμαριάς που ήταν στα εστιακά πρωταθλήματα, και από τα εστιακά πρωταθλήματα τον έβαλαν στη Super League 2. Ναι. Και άλλες ομάδες που είχαν τα ίδια προβλήματα. Και το Διοικητικό Δικαστήριο είπε ότι αυτό είναι παράνομο. Στο ακύρωσε. Προσπαθώντας, καταλαβαίνοντας ότι η απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου τους καθιστά αυτόματα εκτότους, γιατί σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Δικαστηρίου παρέβησαν κανονισμούς του καταστατικού τους ομοσπονδίας, που αυτό αποτελεί αιτία αυτοδίκαιης εκτόσεως, έκαναν έτσι θεραπείας ώστε να θεραπευτεί και να ανακριθεί αυτή η απόφαση. Έρχεται το ειδικό της με νέα σύνδεση. Με δικαιώνει και πάλι, με δικαιώνει τον Μπαλτάκο το Δημοσπονδία. Ναι. Και ενώ λοιπόν είναι έκτοτη, εδώ και δύο μήνες έχει γίνει το δικαστήριο αυτό, δεν έχουμε απόφαση. Ένα χρόνο καθυστέρησε να γίνει η συγκρότηση του ειδικού δικαστηρίου και δύο μήνες και τώρα δεν έχουμε απόφαση.
Τώρα... Η άποψή μου είναι ότι οποιαδήποτε ελέγχος ενός διευθυντικού δικαστηρίου που καλείται να εφαρμόσει και να ερμηνεύσει τον νόμο εκτός των τριών, δηλαδή Δημητρίου, Αντωνίου, Τσαφέρη και του Μπόγρη και του Σαράκη, ναι, και κρατήστε τα ονόματα, ο Μπόγρης και ο Σαράκης είναι αυτοί που ως νομικοί σύμβουλοι γνωμοδότησαν σε εκείνη την απόφαση την κατάπτυξη της Επιτροπής Εκτάκτων Θεμάτων που ακυρώθηκε με τις αποφάσεις του διευθυντικού ότι είναι μια σύνομη. Και όταν ακυρώθηκε και εκεί ήρθε η υπόθεση στο εκταλλαστικό, εκεί είπε ο Μάικς ο Εγκάτσης, ντρέπομαι γιατί είμαι μέλος της εκτελεστικής αυτής της ομοσπονδίας, ναι, ο Σαράκης, είχε το θράσος να πει, εμείς δεν φταίμε, μας είπαν ότι η απόφαση είναι λυμένη και εντολή από ψηλά και μας είπαν ντύστε τη νομικά, δηλαδή να γίνουν καραγκιούζδες. Ενώ δηλαδή τα νομικά είναι αφορτικά, ντύστε τη, ώστε να φαίνεται ότι η νομική υπηρεσία μας είπε ότι είναι σωστή. Είναι η ίδια νομική υπηρεσία που είπε στην εκτελεστική επιτροπή υπό τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της ΕΠΟ και μετά εκτελεστικό γραμματέα της ΕΠΟ Αλέξη Δέδε, ναι, αυτή είναι η διαδοχή πια, ναι, πας πρώτα στην ΑΕΚ και μετά πηγαίνει στην Ομοσπονδία, ότι δώσε 460.000 αποζημίωση στο Γιάννη τον Παπαδόπουλο που είχε με αποτέλεσμα της ακροάσεως όλων των συνομιλιών που στείλανε παιχνίδια στο Κοριόπολης, ναι, απολυθεί για αποζημίωση χωρίς να γίνει δικαστήριο. Χωρίς να γίνει δικαστήριο. Είναι ίδιο. Είναι, ναι, χωρίς να γίνει δικαστήριο. Τώρα αποζημίωσαν χωρίς να γίνει ποτέ δικαστήριο. Ούτε το πρωτοήθεια. Ναι, 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 ναι. Ούτε το πρωτοήθεια. Κύριε Κούλια, αναφέρατε πριν από ένα λεπτό τον πρωταγωνιστή τις προηγούμενες εβδομάδες εδώ στη Θεσσαλονίκη. Δεν το ξέραμε, αλλά το μάθαμε και από την καλή και την ανάποδη, τον κύριο Σαράκη. Ακούστε κάτι λοιπόν. Ο κύριος Σαράκης είναι ένας δικηγόρος που εγώ δεν τον θυμάμαι σε καμία δίκη στα δικαστήρια. Η τύχη του μεγάλη ήταν ότι έπαιζε ποδόσφαιρο όπως και εγώ, μαζί με τον Βεσίλιο Αγκάτση, στην ομάδα των δικηγόρων Αθηνών. Με καλώς όρθιος. Ναι. Έπαιζε σε κάποιο εσωτερικό σωματείο της επαρχίας. Uh-huh. Της περιφέρειας. Με αυτήν την αιτιολογία, τότε που ο Αγκάτσης έφτιαχνε το δικό του κάστρο στην ΕΠΟ, τον έβαλε νομικό σύμβουλο την ΕΠΟ. Από τότε είναι νομικό σύμβουλο στην ΕΠΟ. Ο συγκεκριμένος έχει κατά καιρούς αναπτύξει νομικές απόψεις που πραγματικά σοκάρουν ανθρώπους που μπορούν να ερμηνεύσουν ένα απλό κανόνα, ακόμη και προπαιτήσεις νομικής. Ναι. Ο άνθρωπος αυτός είναι αυτός που είπε, τόλμησε να πει στον Κακάτη μπροστά του Μάκη, καλέστε τον τώρα μιλήστε, εμάς μας είπαν ότι όσοι είναι λυμμένοι, τι μας καλείται εδώ σαν νομικός συμβούλος να φέρουμε αντίρρηση, μας είπαν αντίθετη. Δηλαδή να βρουν να πούν ψέματα νομικά. Για να μπορεί να είναι καλυμμένη η επιτροπή. Και να το προβάλλει τώρα την νομική υπηρεσία μας είπε αυτό. Γι' αυτό είναι στην διαδικασία της εκτόσεως της κοινωνικής σύμβουλης. Αυτούς που είναι υπό τη διαδικασία της εκτόσεως, για να τους δώσουν περισσότερα χρήματα, γιατί περισσότερα χρήματα, κατήργησαν ουσιαστικά την ελευθερία των ερωτήσεων, όταν αδειοδότησαν 11 ομάδες, τότε προσέφηκα εγώ, ναι, και γι' αυτό είναι έκτοτε, ναι, παράνομα. Είπαν δηλαδή αυτό που λέει ο νόμος Αυγιανάκη να μην ισχύσει για αυτούς τους 11, για τα οικονομικά κριτήρια, για ψυχοθεσμίες, για τίποτα, ενώ έχει απορριφθεί ο φάκελός τους, τους αδειοδότησαν παράνομα. Κατήργησαν τον Γιώργο τον Δημητρίου που ήταν το κόσμο της Ομοσπονδίας και της ΟΕΦΑ στην Ευρωπαϊκή Διοργάνωση και που σήκωνε το ανάστημά του στο Μαρινάκι, σε όλους οποιουσδήποτε πήγαν να κάνουν παρεμβολές και αυτό τον θέλαμε όλοι και έβαλαν στη θέση του Σαράκη. Αυτόν δηλαδή που είπε, μας είπαν να ντύσουμε νομικά μια παράνομη απόφαση. Ο Σαράκης λοιπόν ήταν ο δούριος ύπος στην ιστορία του Άρη, γιατί υποτίθεται ότι η διαδικασία στην Επιτροπή Διοργάνωση είναι απόλυτα μυστική. Κανείς δεν γνωρίζει το φάκελο. Εκτός του Διευθυντών Διευθυντών και των Επιτροπών κανείς. Ξαφνικά, μόλις βαθμολογικά ο Άρης κερδίζει κατεξευτελίζοντας το σύστημα, αφού προηγουμένως έχει κατεξευτελιστεί έπο με το ΚΑΣ, με την αφαίρεση των μείων 6 βαθμών για ένα αστέμιτο δοσοριστή. Για τον Λάσκοφ, πραγματικά, ναι, γέλαγε ο κόσμος του, δηλαδή. Mm. Αλλά έπρεπε να πάει στο ΚΑΣ ο Άρης, να παίζει όλη τη χρονιά και να βρίσκεται στην 8η, στην 9η θέση. Και ξαφνικά να πάρει τους 6 βαθμούς μετά από τέλος, αφού δεν απογοητεύτηκαν και δεν μπορώ να καταλάβω, μπράβο του στον Άρη εκεί. Σε κάθε περίπτωση όμως τους κέρδισε βαθμούς. Όταν λοιπόν αυτό κατέρευσε και επειδή τότε υπολόγιζαν ότι ο Παναθηναϊκός ήταν ανεβασμένος, θεωρούσαν ότι η ΑΕΚ δεν χάνει με τίποτα την τρίτη θέση. Όταν η ΑΕΚ έχασε τρίτη θέση με αυτό το συνοθήλευμα που παρουσίασε στα play-off, ναι, που δεν μπορούσε να κάνει μια νίκη, mm-hmm, τότε άρχισε το πλάν B. Εκεί λοιπόν ένας φάκελος είναι απόλυτος και σε γνώση του Μπέου. Γιατί έπρεπε να υπάρχει ένας λαγός. Ο Μπέος λοιπόν κάνει μια καταγγελία. Λαγός ήταν ο κύριος Μπέος. Ορίστε. Λαγός ήταν ο κύριος Μπέος στην υπόθεση. Ο Μπέος δεν είναι τίποτα στο ποδόσφαιρο. Δεν είχε βάλει ποτέ λεφτά στη ζωή του στο ποδόσφαιρο. Εγώ ήμουν δικηγόρος στο Έμιλιο του Χιρίδη, ο οποίος λίγο πριν πεθάνει, είχε στο γραφείο μου μαζί με έναν επιχειρηματία στην Αθήνα, ο οποίος σύζυγος ήταν γραμματέας του Μεξατή, ναι, και μου είπε πρέπει να κάνουμε κάτι, έχω δώσει 960 στο ποδόσφαιρο.
και χρηματοδοτώ εγώ τον εμφυσιοβόλο. Ο οποίος έλεγε, εγώ δεν είμαι ιδιοκτήτης, είναι 250 του Βόλου ιδιοκτήτες, ενώ ο ίδιος μου μιλάει σαν ιδιοκτήτης, στον Πανίλιο πάλι αυτός δεν εμφανιζόταν ότι είχε ποτέ μετοχές. Στο παρελθόν κάτι γινόταν εκεί. Γλίτωσε τότε με την ιστορία του Δήμου με τα τριπημένα τιμολόγια και έρχεται τώρα πάλι ο Πέος που βρίσκεται ξαφνικά στο ποδόσφαιρο. Ενώ είχε διαταχθεί η ισόβια απέναντι, η εκτοσή του ποδόσφαιρου λόγω του Κοριόπολης, ναι. Και αρχίζει και κάνει αυτά που κάνει. Τώρα κάνει τι, για ποιον λειτουργήσε ο Αχίλλειας Μπέος, όπως λέτε. Για την ΑΕΚ. Γιατί. Ποιος είναι ωφελημένος. Κάποιος είδε το καλοκαίρι και δει τον Μπέο να κάνει βόλτα σκιάθο με τον Μελισανίδη. Ναι. Γι' αυτό μιλάω για λαγό. Τι δουλειά. Δεν έχει κανένα άμεσο συμφέρον ο Μπέος να ζητήσει αυτό. Γι' αυτό τον ονομάζω λαγό. Mm-hmm. Γιατί έχει κανένα συμφέρον ο Βόλος εάν ο Άρης δεν αδειοδοθεί. Όχι. Τι σημαίνει λοιπόν. Όχι, αν δεν αδειοδοθεί ο Άρης όμως, βάζουμε υποθήκη για του χρόνου. Γιατί ο Άρης έχει κάνει μια αξιόπιστη ομάδα, οπότε θα έχει μείον 6 και για του χρόνου. Και για φέτος παίρνει τη θέση του Ιάκη. Καταλαβαίνετε. Ναι. Τώρα ήρθε η UEFA και τα έβαλε τα πράγματα στη θέση τους προχθές, κύριε Κούγια. Οπότε... με συνοπτικές διαδικασίες σε τρεις μέρες και κατεξεφέρει όλο αυτό το οικοδόμημα. Ναι. Όντως έτσι έγινε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο οποίος δεν θέλει να πει τα πράγματα με το όνομά τους, δεν τα λέει. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί οι συνάδελφοί μου που είναι ιδιοκτήτες, και αν είναι πραγματικοί ιδιοκτήτες, δεν έχουν συζητηθεί. Όταν το επαγγελματικό ποδόσφαιρο είναι αυτό που χρηματοδοτεί την ΕΠΟ. Ξέρετε πόσα χρήματα δίνει το επαγγελματικό ποδόσφαιρο στην ΕΠΟ. Για να παίρνουν τους μισθούς αυτούς των 6-7.000 νομικοί σύμβουλοι, των 15.000 διευθύνων συμβολικοί υπόλοιποι. Θα σας πω ότι συνάδελφός σας, Μιθάνος ο Μπλουνάς, ναι. Έπαιρνε για να κάνει αποδελτοποίηση των εφημερίδων 6.000 το μήνα. Και έπαιρνε στο περιβάλλον. Μάλιστα. Κάποιο συγκεκριμένο, ο οποίος τον επέβαλε μετά. Ναι. Ο νέος συνάδελφός σας, αυτός που είναι εκεί, ο πρώην πρόεδρος του ΨΑΠ, ο Τριανταφύλου, παίρνει τα ίδια. Ποιος θα δίνει τα χρήματα. Και πόσα χρήματα δίνει το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, το οποίο κάνουν θυμάτω οι βλαχοπρόεδροι. Εντάξει, ό,τι θέλει ο καθένας. Στην Σούπερ Λίγκα και Σούπερ Λίγκα 2. Δεν φταίνει αυτή που τα παίρνουν. Ο Άρης, η ΠΑΕ Άρης μίλησε για μαφία και εγκληματική οργάνωση και θα κάνει μηνύσεις, λέει. Περιμένω τον λαλίστα, τον κύριο ποδοσφαιρικό εισαγγελέα, τον κύριο Σπυρόπουλο, που εμένα μου ασκεί διώξει ότι δυσκολεύω το ποδόσφαιρο όταν δίνω συνεντεύξεις με αυτή που δίνω σε εσάς. Ναι. Να καλέσει την Άρη σε απολογία. Και θέλω να δω. Γιατί βλέπω μέχρι τώρα επαξιοποιεί. Τώρα που ήρθε η απόφαση της UEFA. Ναι. Ποια είναι. Ουσιαστικά επιβεβαίωσε η UEFA τον Καρυπίδη και τον Άρη ότι η ΕΠΟ είναι μαφία. Και τι τον έχουν αγκαλέσει απολογία τον Καρυπίδη αφού δεν είναι μαφία. Τι είναι μαφία όπως λέει η απόφαση πια της UEFA που επιβεβαίωσε τον Καρυπίδη. Ο Άρης θα κάνει και αγωγές. Γι' αυτό λέω. Γι' αυτό το λέω. Γι' αυτό σας το ρώτησα. Αγωγές να κάνει μηνύσεις. Αυτοί όλοι φοβούνται μόνο τη φυλακή. Γιατί αγωγές θα τις πληρώσουμε εμείς πάλι. Αφού τα λεφτά η ΕΠΟ δεν έχει, δεν είναι καμία παραγωγική επιχείρηση. Ναι. Τα δικά μας λεφτά διαχειρίζονται. Mm-hmm. Από αυτά τα λεφτά θα πληρώσουν τις αποζημιώσεις. Θα αυτό... μπορούσε να κάνει σε προσωπικό επίπεδο. Αυτό που θα μπορούσε να κάνει αναφορά στο Σαράκη στο δικηγόρο σύλλογο. Ναι. Πώς είναι δυνατόν δικηγόρος να είναι υπάλληλος της ΕΠΟ. Και άλλο να είσαι νομικός σύμβουλος της ΕΠΟ. Και άλλο να είσαι υπάλληλος υποδοχής. Που είναι ανώτερος. Ναι, θα κάνει και σε προσωπικό επίπεδο, μαθαίνω, ο πρόεδρος του Άρη. Οπότε θα πάμε και σε μηνύσεις. Τουλάχιστον αυτό υπόθηκε τις προηγούμενες μέρες. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει. Επειδή ξεκινήσαμε τον κύριο Παλτάκο, θα κλείσει. Δυστυχώς, άκουσε κάτι. Δυστυχώς, ο Άρης πετάει τα σκουπίδια κατά το χαλί. Γιατί ο Άρης θα έπρεπε να έχει ήδη ξεσηκωθεί. Για την ιστορία με τον Τουρμισάη, όπου διαπιστώθηκε ότι η ΕΠΟ έκανε απιστία εις βάρος της ΕΠΟ, γιατί πρέπει να πληρώσει 1.000.000 πρόστιμο. Ναι. Για την ιστορία του Μισάη. Έπρεπε να στραφεί με το μείον 6 για τον Αλβανό το ψηρικά και έπρεπε να στραφεί και πρέπει να στραφεί τώρα και για την ιστορία της μία διοδότηση. Η βούληση του κυρίου Παλτάκου είναι να περάσει η διαιτησία και πάλι στα χέρια... Τα ελληνικά τα χέρια, να μην υπάρχει Κλάτεμπερκ, αν και οι πληροφορίες λένε ότι ανανεώθηκε το συμβόλαιο του Κλάτεμπερκ για ένα χρόνο. Το θέμα του Κλάτεμπερκ είναι θέμα της κοινωνικής ομοσπονδίας. Είναι θέμα της UEFA. Της UEFA, ναι. Ο Κλάτεμπερκ είναι αξιόπιστη προσωπικότητα, ενημερώνει την UEFA τι γίνεται και κυρίως την ενημερώνει τι γίνεται εκεί που παίζουν Έλληνες διαιτητές. Δηλαδή που, η Super League 2, στα τοπικά, στα οριστικά μα εθνικά, στα τοπικά πλάσματα.
Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο, κύριε Κούγια, για να σας αφήσω να σας αποδεσμεύσω. Είστε και νομικός εκπρόσωπος της οικογένειας του Άλκη Καμπανού. Έχουμε κάποια εξέλιξη εκεί? Πριν από λίγες μέρες κατέθεσαν οι γονείς. Οι γονείς ζήτησαν να επεκταθεί η ποινική δίωξη στο αδίκημα της εγκληματικής οργανώσεως. Και δεν σας κρύβω, τις επόμενες μέρες θα καταθέσουμε και δικόγραφο και μήνυση στον εισαγγελέα επιμελητικό της ανάλυσης. Η δικογραφία, είμαι βέβαιος, θα ολοκληρωθεί σε σύντομο βαθμό. Ακολούθως, εμείς θα ζητήσουμε η εκδίκαση αυτής της υποθέσεως να μην γίνει στη Θεσσαλονίκη, γιατί ήδη όλες εξεδικάστηκαν εκεί με ανθρωποκτονίες εις βάρος διαφόρων οπαδών. Έχουν οδηγηθεί σε εξεδικάσεις αθωτικές αποφάσεις. Και όπως κάναμε στην υπόθεση στο Παλούδι και σε άλλες σημαντικές υποθέσεις ζωνιανών και άλλων εγκληματικών οργανώσεων, θα γίνει το δικαστήριο και στην Αθήνα και στον Πειραιά. Θα γίνει στην Αθήνα το δικαστήριο, είπατε? Δεν άκουσα καλά. Είτε στον Πειραιά, είτε στην Αθήνα, στον Πειραιά. Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κούγια, για τη συζήτηση που είχαμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.